Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι βουλευτές κατήγοροι στην υπόθεση Κοσκοτά τάχθηκαν απόψε ομόφωνα, όπως ήδη μετέδωσε ο Αντένα και παρακολουθήσατε, κατά της έκδοσης εντάλματος σύλληψης του πρώην Πρωθυπουργού κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Την πρότασή τους να μην εκδοθεί έντερμα σύλληψης θα τη διατυπώσουν αύριο στον ειδικό ανακριτή πρόεδρο Φετών, κ. Σπύρο Σπύρου. Να παρακολουθήσουμε τώρα τις δηλώσεις που έκαναν οι βουλευτές κατήγοροι που συνεδρίασαν για μια μισή ώρα. Η κάμερα του Αντένα με τη Σάβου Λαλιάτσου ήταν εκεί. Ομόφωνα και οι τρεις βουλευτές δεχόμεθα ότι δεν πρέπει, ότι δεν επιτρέπεται έκδοση εντάλματος συλλήψεως του κυρίου Παπανδρέου. Καταλήξαμε σε αυτή την απόφαση ερμηνεύοντας, κατά τη γνώμη μας σωστά, τις διατάξεις των άρθρων 270, 276 και 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Το άρθρο 270 για την έκδοση εντάλματος συλλήψεως απαιτεί μερικές προϋποθέσεις. Να κληθεί ο κατηγορούμενος σε απολογία, να μην προσέλθει από απήθεια και να υπάρχουν ενδείξεις σε βάρος του. Στη συνέχεια το πώς εκδίδεται το ένταλμα συλλήψεως το ορίζει το άρθρο 276, παράγραφος 2. Αλλά το 276 περιέχει μια παραπομπή στο άρθρο 282 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι για να εκδοθεί ένταλμα συλλήψεως πρέπει να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 282. Μεταξύ αυτών των προϋποθέσεων, μάλλον οι προϋποθέσεις αυτές είναι να υπάρχουν από τη μια πλευρά αποχρώσεις, σοβαρές ενδείξεις εις βάρος του κατηγορουμένου και από την άλλη πρέπει να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Επίσης πρέπει να είναι εξαιρετικά πιθανή η φυγή του κατηγορουμένου και εκδίδεται το ένταλμα συλλήψεως και η προσωρινή κράτηση για να προληφθεί η τέλεση νέων εγκλημάτων από τον ιδιαίτερα επικίνδυνο εγκληματία. Εμείς δεχόμαστε ότι ο κύριος Παπανδρέου, που είναι πολιτικό πρόσωπο, αρχηγός μάλιστα της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, δεν είναι ούτε ιδιαίτερα επικίνδυνος, ούτε υπάρχει περίπτωση και μάλιστα εξαιρετική περίπτωση πιθανής φυγής του κατηγορουμένου στο εσωτερικό. Επομένως, κατά τη γνώμη τη δική μας, δεν συντρέχουν εις το πρόσωπο του κ. Παπανδρέου οι προϋποθέσεις του άρθρου 282 και επομένως δεν είναι επιτρεπτή κατά τη γνώμη μας η έκδοση σε εντάλματος συλλήψεως. Δεχόμεθα και το αναφέρομαι ρητά ότι οι δύο κατήγοροι, διότι εδώ διαφοροποιείται ο κ. Γαλανός όπως θα σας πει και ο ίδιος, εμείς δεχόμαστε οι δύο κατήγοροι, ο κύριος Κωνσταντινίδης και εγώ, ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις εις βάρος του κύριου Παπανδρέου και ότι η ανάκριση ενώπιον του ανακριτού προσέθεσε και καινούργια στοιχεία που καθιστούν σοβαρές τις ενδείξεις. Στοιχεία τα οποία στηρίζονται κυρίως στην κατάθεση απολογία του κύριου Πέτσου, στην κατάθεση της κυρίας Σμητώση και άλλων μαρτύρων. Επίσης δεχόμαστε στην γνωμοδότησή μας, πάλι οι δύο κατήγοροι, ότι ο κύριος Παπανδρέου διέπραξε απήθεια μη αποδεχθείς την κλήση του κυρίου Σπύρου και μη προσελθών για να απολογηθεί. Διέπραξε απήθεια, επομένως συντρέχει αυτή η προϋπόθεση, αλλά σας είπα ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 282. Καταρχήν είπαμε ότι δεν αποτελεί απολογητικό υπόμνημα εκείνο το σημείωμα το οποίο έστειλε ο Ανδρέας ο Παπανδρέου στον ανακριτή. Το ξεκαθαρίσαμε, το διευκρινίσαμε και αν θέλετε θεμελιώσαμε κατά τη δική μας άποψη σωστά την γνώμη μας αυτή. Από την άλλη είπαμε ότι ανεξάρτητα με τις δηλώσεις του κυρίου Παπανδρέου ή αν θέλετε το περιεχόμενο της επιστολής που λέει ότι τιμά την δικαιοσύνη κλπ. Αυτό συνιστά απήθεια, διότι η απήθεια κατά την έννοια της διατάξεως του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας υπάρχει πάντοτε όταν δεν έχει λόγον δικαιολογητικό να μην προσέλθει στον ανακριτή λόγω ανωτέρας βίας. Οπότε ο ανακριτής είναι υποχρεωμένος να αναμείνει, να λείψει ο λόγος αυτός της ανωτέρας βίας και να επιμείνει στην λήψη της απολογίας. Αποχρώσεις ενδείξεις σας είπε ο κύριος Πρόεδρος ότι δεχτήκαμε ότι υπάρχουν και ότι ενισχύθηκαν, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να σας πούμε ότι υπάρχει αμετάκλητη παραπομπή από τη Βουλή και εδώ διαφοροποιείται η περίπτωση των κατηγορουμένων υπουργών από τις άλλες περιπτώσεις και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να έρθει στον ανακριτή, δεν υποχρεούται. Από την άλλη πλευρά όμως ο ανακριτής αν πιστέψει ότι υπάρχει
έχει αποδεικτική αξία η απολογία του κατηγορουμένου, τότε μπορεί να το φέρει με βιαία προσαγωγή. Αν πάλι πιστέψει ότι ίσως πιθανολογείται η λήψη ορισμένων δικονομικών καταναγκαστικών μέτρων, τότε θα διατάξει το ένταλμα συλλήψης, τότε θα εκδοθεί το ένταλμα συλλήψης. Εφόσον ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν υποχρεούται να έρθει, εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση εκδόσεως εντάλματος συλλήψεως και εφόσον δεν θα έχει αποδεικτική αξία, διότι η θέση του είναι ξεκάθαρη ότι εγώ δικαιούμαι να τηρήσω σιωπήν το δικαίωμα συγγύησης του κατηγορουμένου, δεν πρόκειται να προσθέσει τίποτε η απολογία του, η αιμονή στη λήψη της απολογίας από τον ανακριτή και συνεπώς θεωρείται περαιωμένη η ανάκριση ως προς τον Ανδρέα τον Παπανδρέο. Αυτή είναι και η πρόταση. Και το ερώτημα του ανακριτή προς τους κατήγορους βουλευτές ήταν σαφές και πολύ συγκεκριμένο. Απαντώντας αυτό το σαφές ερώτημα, έδωσε μια σαφή απάντηση. Ότι δεν συντρέχουν δηλαδή οι προϋποθέσεις για την έκδοση εντάλματος σύλληψης του Ανδρέα Παπανδρέου, σκέψη την οποία άλλωστε, όπως επανειλημμένα έχετε γράψει, είχατε διαπιστώσει και μέσα από άλλες τοποθετήσεις. Νομίζω ότι τα θέματα τα υπόλοιπα, τα οποία τίθεται από την απάντηση των κύριων συναδέλφων, των υπολείπων συναδέλφων, είναι θέματα τα οποία καταρχήν δεν τίθεται από τον ανακριτή. Είναι θέματα τα οποία δεν αφορούν την ανάκριση σε αυτή τη φάση και άρα δεν υπάρχει λόγος κανένας τοποθέτησης πάνω σε αυτά τα θέματα. Αφού είναι το σκεπτικό βάσει το οποίο ληφθεί και η απόφαση των βουλευτών κατηγόρων, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε και πάλι μαζί σας με τις νυχτερινές ειδήσεις του Αντένα στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. We'll be right back.